Καλός ο ίστρος του κυρίου Ζαχαριάδη. Θα έρθετε την επόμενη μέρα να κάνετε τι, όπως είπατε ο ίδιος. Να εφαρμόσετε τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εφαρμόζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή που έχει σχεδιαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό κάνατε κι εσείς. Και αφήστε τον ίστρο, τώρα θα τα πούμε. Αλλά πριν να προχωρήσουμε, να σας κάνω μια πρόταση. Να αλλάξετε τον τίτλο. Ο τίτλος λέει «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και απλοϊκά το λέτε στον κόσμο «Το νέο εσύ». Λοιπόν, βάλτε. Πληρώνεις ακόμα περισσότερα εσύ με κεφαλαία ΛΑΕ για να κερδίσουν οι μεγάλοι κλινικάρχες και τα μεγαθύρια της ιδιωτικής υγείας. Αυτό τον τίτλο να βάλετε. Και αφήστε το νέο εσύ. Αυτή είναι και η ουσία, δηλαδή, του ίδιου του νομοσχεδίου. Υποβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών, ναι ή όχι. Υπηρεσιών υγείας, ενίσχυση της εμπορευματοποίησης, μη μας πείτε όχι, της δημόσιας υγείας, γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα. Έτσι δεν είναι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και για τους υπόλοιπους. Τα λέω αυτά. Αν εφαρμοστεί, που δεν το βλέπουμε, δεν θα σας αφήσει. Δεν θα προκάνετε, που λέγε κάποιος παλιά. Γιατί έχετε όλο τον κόσμο απέναντι. Χειροτερεύουν οι όροι περίθαλψης των ασθενών και με την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού ιατρίου αλλά και άλλα που τα αναλύσανε όλοι μας οι ομιλητές και ο γραμματέας του κομματός μας, θα στείλει τα λαϊκά στρώματα να γίνουν εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κερδοσκοπούν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Απανθρωπία πλήρης. Μας λέτε μάλλον, είστε ικανοποιημένοι από το σημερινό εσύ, από τη σημερινή κατάσταση στο εσύ? Αυτό αποτελεί θράσος. Βεβαίως και δεν είμαστε. Τα χάλια τα περιγράφουν όλοι. Δεν είμαστε. Αλλά ποιος στέει γι' αυτό? Ποιοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο? Και τα τελευταία χρόνια, μην πάω από Αντάν Παπαντάν που λένε και στο χωριό μου. Ποιος είναι που μείωσε τη χρηματοδότηση, έλλειψη προσωπικού, συνολικά. Λίστες τρόμου, κυριολεκτικά. Είναι τρόμου να περιμένεις και να λες θα πεθάνω μέχρι να μου κάνουν εξετάσεις, παραδείγματος χάρη. Τι να πρωτοπούμε σε αυτή την άθλια κατάσταση που ξεπερνά πραγματικά κάθε όριο. Κάθε όριο. Και αυτό το ζει, ο λαός το βιώνει και θα του πούμε να κλείσει και λίγο τα αυτιά σε αυτούς που κυβέρνησαν εδώ και που παριστάνουν τις αθώες περιστερές και που μας λένε τώρα ότι με αυτό το καινούριο νομοσχέδιο θα είναι καλύτερα. Καλύτερα θα είναι για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Γιατί το θέμα είναι ότι θα στείλετε μαζικά τον κόσμο, θα τον κάνετε να πουλήσει και το σπίτι του, το κάνει και τώρα, για να μπορέσει να πάει σε ιδιωτικά ιατρία. Και λέω να πουλήσει το σπίτι του, γιατί έχω περίπτωση που την ξέρω και προσωπικά ανθρώπου που πούλησε κυριολεκτικά το σπίτι του για να πάει σε ιδιωτικά συμφέροντα και μάλιστα στο εξωτερικό που δεν καλύπτονταν για να μπορέσει να κάνει κάποια επέμβαση. Και από πάνω λέτε ότι οι πολίτες συμφωνούν. Πέστε μας έναν σύλλογο ιατρικό, σωματείο, έναν έχετε που να λέει ζήτω, κανέναν. Αυτοί δεν εφράζουν τίποτα, είναι συνδικαλιστές, μειοψηφίες, πλάκα μας κάνετε. Όταν βγαίνουν μαζικά και όχι μόνο κομμουνιστές. Ναι, εμείς είμαστε μπροστά. Και το ξέρετε ότι είμαστε μπροστά και αυτό φάνηκε στην πανδημία. Το τι εκτίμησε ο κόσμος στον τομέα της υγείας, τη στάση τη δική μας και όχι τη στάση τη δική σας, η οποία ήταν χειρότερη. Έχετε απέναντι, έχετε καταφέρει κάτι πρωτότυπο. Να έχετε απέναντι όλη την κοινωνία. Όλη την κοινωνία και να έχετε μαζί σας τους μεγιστάνες του πλούτου στον τομέα της υγείας. Και βέβαια, στη διάρκεια της κρίσης και εσείς ονομάζετε τους γιατρούς ήρωες. Ναι, αλλά τα παράσημα τα δώσατε στους κλινικάρχες, στην ιδιωτική. Και παράσημα δεν εννοώ τα παράσημα, εννοώ το χρήμα, το απίστευτο. Τους ανοίγετε δρόμο και τους άλλους τους κρατάτε στα ίδια και μπορεί και σε χειρότερα επίπεδα και τους λέτε δούλεψε το πρωί στο νοσοκομείο, δούλεψε το απόγευμα στο ιατρείο, βάλτε τότε, κάντε και νυχτερινό για να πεθάνετε μια ώρα αρχίτερα. Αυτή είναι η δική σας η λογική και αυτούς εξυπηρετείτε. Θα σας πούμε ένα παράδειγμα
που έχει σημασία. Όταν ξέσπασε η κρίση το 10 ή το 11, κάποια τράπεζα, δεν θέλω να την ονομάσω, μας έστελνε οικονομικές εκτιμήσεις και κάποιες έμεσες συμβουλές, όχι σε εμάς, αλλά κυρίως στους επιχειρηματίες. Τι έλεγε τότε? Οι πιο κερδοφόρες επενδύσεις, άμα θέλετε να σας το φέρω κιόλας, το έχω κρατήσει, οι πιο κερδοφόρες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια θα είναι στον τομέα της υγείας. Γιατί το έλεγαν αυτό? Μάντης ήταν? Όχι βέβαια, γιατί ξέραν τι έρχεται με τα μνημόνια και γιατί ήξεραν τι εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκές αξίες του ΣΥΡΙΖΑ, που τις υποστηρίζει ακόμα και σήμερα μετά από όλα αυτά. Τι ερχόταν λοιπόν και τι ήρθε πλέον? Ήρθε περιορισμός των δαπανών, των κοινωνικών, κάθετος με τα μνημόνια. Για ποιο σκοπό ήρθε? Για να εξοικονομηθούν χρήματα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό το κρατικό προϋπολογισμό ώστε να δοθούν στους ιδιώτες, και μιλάμε για μεγάλους δηλαδή, όχι για απλούς γιατρούς, που δρούν, γιατί δεν είναι μόνο γιατροί, είναι επιχειρηματίες, που δρούν στον τομέα της υγείας. Και δεύτερο και σημαντικότερο, υποβαθμίζοντας τις δημόσιες παροχές συνολικά στον κοινωνικό τομέα, άνοιγε ο δρόμος για επενδύσεις. Που πόσο έφτασε? 40%. Και μας λέτε μετά όλοι για δημόσιο τομέα της υγείας. Αυτό συνέβη. Και γιγαντώθηκε αλματοδός. Ο λαός πήγε στα τάρταρα με τα μέτρα που πήραν όλες οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις, και με το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, και οι επιχειρηματίες σε αυτόν τον χώρο φούσκωσαν από κέρδη. Τεράστια κέρδη εκείνη την περίοδο. Φύτρωσαν παντού ιδιωτικά κέντρα, νοσοκομεία κλπ. Είναι αλήθεια ή όχι? Είναι. Παράλληλα βέβαια εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσα από τα μνημόνια, η λογική κόστους-οφέλους. Η μετατροπή του ασθενή σε πελάτη. Οι ευρωπαϊκές αξίες, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που υπερασπίζεστε και καταγγέλλετε και από πάνω. Εσείς δεν τα εφαρμόσατε όλα αυτά? Τι κάνατε δηλαδή? Αλλάξατε αυτή την λογική, την νοοτροπία που μετατρέπει το νοσοκομείο σε επιχείρηση με κέρδη και ζημιές? Δηλαδή όταν έχει ζημιές να πεθαίνει ο κόσμος. Άμα έχει κέρδη μπορεί και να ζει. Εδώ είναι το κεντρικό πρόβλημα. Εδώ είναι το κεντρικό πρόβλημα και η αντιπαράθεση που αφορά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και τις δύο αντιλήψεις που υπάρχουν. Υπάρχουν τρεις. Δεν υπάρχουν τρεις. Οι τρίτοι δρόμοι και όλα τα υπόλοιπα έχουν τελειώσει. Δηλαδή, τι είναι η υγεία και άλλοι τομείς κοινωνικοί συνολικά, και πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη εργασία, αλλά λέμε, τι είναι κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Είναι εμπόρευμα ή όχι, με οποιαδήποτε διαχείριση του καπιταλιστικού συστήματος? Και μάλιστα εμπόρευμα άθλιο, γιατί έχει να κάνει και με την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη του ανθρώπου. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Σε τελευταία ανάλυση δηλαδή, και η ίδια η ζωή μπαίνει στον τζόγο του κέρδους μέσα στον ίδιο τον καπιταλισμό. Είναι ψέματα αυτό? Όχι, είναι η πραγματικότητα. Η άλλη είναι ότι πρέπει να προστατεύεται όλος ο κόσμος, να έχει ισότιμη πρόσβαση, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας κλπ. Κλπ. Που θα τα πω παρακάτω. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά κοινικά στηρίζει την πολιτική αυτή, με την υπόθεση ότι θα στηρίξουμε τους ιδιώτες να καλύψουν τις ανάγκες. Ποιες ανάγκες τώρα να καλύψουν? Κέρδη θέλουν να βγάλουν, δεν τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και εδώ είναι η ειρωνία, διακηρύσουν ότι η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Τι σημαίνει κοινωνικό δικαίωμα? Κοινωνικό δικαίωμα σημαίνει ότι δίνεται αποκλειστικά δωρεάν από το δημόσιο, από το κράτος, σε όλους. Και ότι καταργείται η οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα. Και όταν λέμε αυτόν τον τομέα, εννοούμε και σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία κλπ. Κλπ. Αλλά και σε ό,τι αφορά και τις φαρμακοβιομηχανίες. Τι είναι το φάρμακο? Ποιος το βγάζει? Ποιος το κάνει όλη τη δουλειά? Αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Και τι κάνουν οι φαρμακοβιομηχανοί εδώ? Επειδή τους συμφέρει να κάνουν εξαγωγές, υπάρχει έλλειψη φαρμάκων στην Ελλάδα.
Είδαμε στην πανδημία τι έγινε. Τι τρισεκατομμύρια αμύθιτα ποσά συγκεντρώθηκαν. Μπορεί λοιπόν να λες ότι εγώ είμαι, λέω ότι είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται δημόσια δωρεάν κλπ. Και να κάνεις τα ανάποδα, να αποδέχεις αυτή την κατάσταση. Δεν σας άκουσα πουθενά να λέτε κατάργηση του ιδιωτικού τομέα, της υγείας, της παιδείας κλπ. Τι λέτε καλύτερη διαχείριση, πούντι. Πέστε μας μια καλύτερη διαχείριση. Όταν έσκασε η πανδημία, κατέρευσε όλος ο μύθος που καλλιεργείτε όλοι σας για τα αναπτυγμένα συστήματα στον καπιταλισμό. Από την Αμερική, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ευρωπαϊκές αξίες. Δηλαδή αυτό το 40%, τι θα το κάνετε? Δεν ακούσαμε, θα φορολογήσετε με 40%? Όχι. Μειώνετε τη φορολογία και ο ΣΥΡΙΖΑ μειώσει τη φορολογία στις ανώνυμες εταιρείες και σε άλλα πράγματα. Και μην μας πείτε για το τάλιρο μόνο. Γιατί το τάλιρο είχε συγκεκριμένη αποτίμηση το πόσα λεφτά έφερε. Την ίδια στιγμή που κόψατε το τάλιρο και καλά κάνατε, δεν έχει κανένα αντίρρηση, αυξήσατε από τα ταμεία από 2% σε 4% την εισφορά στον τομέα της υγείας από τις κανονικές συντάξεις και στις επικουρικές από 0% 4%. Πόσα ήταν αυτά? 700 εκατομμύρια το χρόνο. Ποιος τα πλήρωσε? Ο εργαζόμενος έμεσα από τα ασφαλιστικά. Λύστε, κύριε Παφίλη. Θα τελειώσετε, τελειώσετε. Τελειώστε. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την βάρβαρη πραγματικότητα, το σύστημά σας έθαβε, κουβάλαγε με τα καμιόνια νεκρούς στην πανδημία. Είδαμε φρικαλαιότητες. Αυτό είναι το πρόσωπο του καπιταλισμού συνολικά. Και στην Ελλάδα. Πόσος κόσμος χάθηκε? 35.000 άνθρωποι που θα μπορούσε να ζήσει. Επομένως, μπροστά στο λαό υπάρχει το αμήλικτο ερώτημα. Βελτίωση δεν σηκώνει. Μόνο ανατροπή. Αυτό το σύστημα τέλειωσε. Σάπισε, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Αγώνας σκληρός, μαζικός, το κουκουέ είναι μπροστά και το ξέρετε και στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν έκανε πίσω ποτέ, ούτε είπε ότι θα λαγαριαστούμε μετά. Από την πρώτη στιγμή πήγε σε κόντρα. Όμως λέμε οι αγώνες αυτοί, γιατί η υγεία αφορά τους πάντες, είναι αμυντική ακόμα. Για να μην πάμε ακόμα χειρότερα. Να γίνουν πιο επιθετικοί. Μπορεί να έχουν κάποιες κατακτήσεις. Ωστόσο δεν πρέπει ο λαός να έχει αυταπάτες, ούτε να περιμένει σωτήρες, όπως εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα και οι λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις που το τι κάνουν, διαχειρίζονται ακριβώς το ίδιο σύστημα και γι' αυτό ακολουθούν στρατηγικά και την ίδια πολιτική, παρότι είναι διαφορετικά κόμματα. Ο σοσιαλισμός, που είναι η λύση, σε αυτόν τον τομέα έκανε θαύματα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Όπως και το τομέα της παιδείας. Η Κούβα η μικρή, παράδειγμα του χάρη, κύριε Παφίλη, τα όποια προβλήματα. Κλείστε αμέσως τώρα, παρακαλώ. Η Κούβα η μικρή έστειλε και αφήστε τα ξεαρχεία γιατρών. Και κλείστε. 10 δευτερόλεπτα. Ναι, εντάξει. Έφτιαξε εμβόλια η ίδια παρά το άθλιο αμερικάνικο εμπάρκο. Τέτοιοι είσαστε. Στηρίζετε δυνάμεις και έχετε κορώνα. Μια χώρα η οποία ακόμα και μέσα στην πανδημία, η Αμερική δηλαδή, δεν σταμάτησε το εμπάρκο και ας μπορούσε να πεθάνει. Αλλά ο σοσιαλισμός έδειξε και μπορεί να, στο μέλλον να τα δείξει και καλούμε το λαό να συμπαραταχθεί με το ΚΚΕ. Οι άλλοι τέλειωσαν, τους έχει γνωρίσει. Τα χάλια που ζούμε είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.